Σε μια σύγχρονη σκεπαστή αγορά στα πρότυπα των αγορών του Μονάχου, της Κολονίας ή της Στουτγκάρδης, οραματίζεται να μετατρέψει την αγορά Μοδιάνο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το επιμελητήριο ζητά να αγοράσει το 43% της Μοδιάνο, το οποίο κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να επενδύσει προς όφελος των επαγγελματιών και της πόλης. Ο κύριος Πιτσιόλας είπε ότι ακόμα και το Μοδιάνο θα γίνει σε διαγωνισμό. Εκεί ήταν η ψηλοαντίρρησή μας ότι εμείς δεν πάμε να κερδίσουμε χρήματα. Γιατί είναι λίγο μια ιδιόρθιμη κατάσταση η αγορά του Μοδιάνου. Η αγορά του Μοδιάνου έχει 43% μόνο του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν είναι όλο του ΤΑΙΠΕΔ. Έχει και 67 μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί είναι παγιδευμένοι όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή η αγορά Μοδιάνο δεν θυμίζει σε τίποτα την άλλοτε Πολύβου, η κεντρική αγορά τροφίμων, καθώς δεν λειτουργούν περισσότερες από 10 επιχειρήσεις. Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι στο σημείο να υλοποιηθεί μετά από διαγωνισμό επένδυση συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θα προτιμήσουμε να γίνει ένας διαγωνισμός με κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή, μπορεί να πει το ΤΑΙΠΕΔ ότι αυτή τη στιγμή στη συνεργασία με το Δήμο θέλουμε να γίνει η επένδυση. Αυτό, όπως λέμε για το λιμάνι, πρέπει αυτός που θα το πάρει να επενδύσει και εδώ πρέπει να επενδύσει. Δεν πρέπει να το πάρει μόνο και να κάνει ένα πολυκατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ κτλ. Εμείς θέλουμε για τους επαγγελματίες, δεν θέλουμε για μας. Στο μεταξύ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο λαμβάνει ακόμη μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των μελών του και κυρίως αυτών που αδυνατούν να αγοράσουν ακόμη και τα απαραίτητα. Μέσω του προγράμματος Στηρίζω θα μοιράσει προπληρωμένες κάρτες Mastercard των 200 ευρώ, τις οποίες θα μπορέσουν οι δικαιούχοι να αξιοποιήσουν μόνο για την αγορά τροφίμων. Οι προϋποθέσεις λέει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ετησίως. Αντίγραφα εκαθαριστικών σημειωμάτων της τελευταίας πενταετίας. Αντίγραφα δήλωσης ε1 της τελευταίας πενταετίας. Αντίγραφα περιουσιακής κατάστασης ε9. Βέβαια, θα ήθελα να σας πω ότι θα υπάρχουν και αυτοί που ενδεχομένως να μας γελάσουν. Αλλά βάλαμε κάποια στοιχεία, γιατί ξέρετε πολύ καλά στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή είναι το α και το ω. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως τις 25 Απριλίου και το επιμελητήριο θα διαθέσει συνολικά 50.000 ευρώ σε μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους έως και το 2009. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ανακοινώθηκε επίσης ότι το επιμελητήριο θα διοργανώσει για δεύτερη χρονιά φεστιβάλ τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι προγραμματισμένο για την περίοδο 26 με 29 Μαΐου στη νέα παραλία της πόλης.